8-5 πάντα προηγεί το γήπεδο της ομάδα. Είδαμε. Άψε 2-1. Έχασε και τη δεύτερη βολή, αλλά πήρε ο Καμπούρης στο επιθετικό ριμπάουντ. Από τον Τόμιτς για τον Πάσπαλια. Στο καλάθι με ταμπλό από τον Ζάρκο Πάσπαλια. Και μειώνει ο Ολυμπιακός σε 20-11. Στην επίθεσή τους με τον Καραμανόλη που δεν συνεννοείται με το Μέλης. Ευκαιρία για Πάσπαλια και Τόμιτς. Ακούς τον εφηδιασμό. Τόμιτς αφήνει για τον Πάσπαλια που κάνει εύκολο στο καλάθι. Το σκορ λοιπόν 20-13 και τον Ολυμπιακό που μειώνει. Ο Σιγάλας για τον Καμπούρη. Ο Πάσπαλια. Προσπάθεια να μπει προς τα μέσα. Ωραία ενέργεια από τον Πάσπαλια. Άρχισε να λειτουργεί το μεγάλο όπλο του Ολυμπιακού στην επίθεση. 27-24 και έχουμε νέο time-out. Από τον Τόμιτς στον Τάρλατς. Αυτός περνάει έξοχα στον Πάσπαλια. Το καλάθι από τον Ζάρκο Πάσπαλια. 34-29. Το τέλος του ημιχρόνου. 36-31 για τον Ολυμπιακό που θα προσπαθήσει να πλησιάσει πιο πολύ στο σκορ. Ο Πάσπαλια με τρεις αντιπάλους. Καλάθι και φάουλ. Εκπληκτική ενέργεια. Ο Μωραΐτης περνάει την μπάλα για τον Τάρλατς. Είναι ο Σβρέκ επάνω. Απέναντι στον Πάσπαλια. Αμέσως το σούτ από τον Ζάρκο Πάσπαλια. Και το μεγάλο επιθετικό αυτού του Ολυμπιακού έχει 2 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Ελληνιάδης για τον Πάσπαλια. Δουλεύουν πολύ τα σκριν των συμμεκτών του για να βγει ο Πάσπαλια και να πάρει την μπάλα. Και για τέσσερις δάφνες με τον Μέλη. Από το Δεμένακα στον Παραγιό. Δεύτερο τρίποδο, όχι να στο αυτή τη φορά. Ο Χίγκινς στο ριμπάουντ. Ελληνιάδης, γρήγορη πάσα για τον Πάσπαλια. Αυτός το 1-1-2 ενός δεν έχει αντίπαλο. 50-44 από τον Ζάρκο Πάσπαλια που φτάνει τους 24 πόντους. Και από τον Τόμιτς που μπήκε πάλι στο παιχνίδι. Ο Χίγκινς άστοχος στο τρίποδο. Παλεύει ο Πάσπαλια, κερδίζει με δύναμη το επιθετικό rebound. Και νέο καλάθι από τον Ζάρκο Πάσπαλια. Αγίος που σταματάει. Δεν πέρασε ο εφηδιασμός, ετοιμάζει όμως για 3 πόντους. Άστοχος. Πάσπαλια αρπάζει την μπάλα και φεύγουν 3-2 οι παίκτες του Ολυμπιακού. Με τον Πάσπαλια να πηγαίνει μόνος του στο lay-up. Εντυπωσιακή ενέργεια και 57-50. Τελευταία φάση φάνηκε καθαρά ότι η μπάλα βρήκε στο ταμπλό και κατέβαινε. Να δούμε τη συνέχεια. Πάσπαλια κλεισμένος από τον Παραγιό. Ο Μωραΐτης, πάλι ο Πάσπαλια. Το ψάχνουν συνέχεια οι συμπαίκτες του. Ο Πάσπαλια που δοκιμάζει το σουτ. Θα πετύχει το καλάθι ο Ζάρκο Πάσπαλια. 59-52. 30 Καμπούρης που πιέζεται από το σπρέκ. Βγάζει απέναντι στο Μωραΐτη. Άστοχος ο Μωραΐτης. Η μάχη με τον Πάσπαλια να την κερδίσει. Πολύ ωραία ενέργεια του Πάσπαλια. 71-60. Ο Ολυμπιακός θα λέγαμε ότι διακατέχεται πλέον και από το άγχος του να βρίσκεται διαρκώς στο σκορ από πίσω. Να κυνηγάει τη δάφνη. Πάσπαλια με νέα εντυπωσιακή προσπάθεια. 73-70. Στον πόντο και πάλι. Και ο Δεμέναγας. Για τον Καραμανόλη. Περνάει Καραμανόλης που δίνει την μπάλα πάνω στα χέρια του Μωραΐτη που έπαιξε πολύ καλή άμυνα σε αυτή τη φάση. Μωραΐτη σταματάει, γυρίζει για τον Πάσπαλια. Το καλάθι και μπροστά ο Ολυμπιακός. 73-74 και παίρνει σοκιά οι εξέδρες. Για πρώτη φορά ο Ολυμπιακός παίρνει το προβάδισμα. Με 41 πόντους του Ζάρκο Πάσπαλια. Δείτε και πάλι την ωραία προσπάθεια του Μωραΐτη. Την assist πάσα στον Πάσπαλια και 73-74. Τόμιτς με τον Πάσπαλια. Έξω για τον Μωραΐτη. Ο Πάσπαλια στέκεται έξω από τα 6-25. Βρίσκει τον δρόμο ο Πάσπαλια. 74-77. 7 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα ακόμα. Η απάντηση δεν ήρθε για την δάφνη και φεύγει ο Πάσπαλια με τον Τόμιτς στον εφηδιασμό. Αλλάζουν γρήγορα την μπάλα. Εύκολα στο λέει από Πάσπαλια η έκρηξη του Ολυμπιακού. Για να δούμε αν θα συνεχιστεί ο Ταυρόπουλος και πολύ καλά κάνει. Παίρνει αμέσως time out ενώ το σκορ είναι 74-79. Δεμένακας. Ο Σπρέκ. Μακριά από το καλάθι ο Σπρέκ. Και χάνει ο Ρένφορντ από τον Πάσπαλια. Και αφήνει βέβαια τον Ζάρκο Πάσπαλια ο Ρένφορντ που έχει 4 φάουλ. 82-87 από τον Ρένφορντ. Και τα πανηγύρια στην εξέδρα. 48 πόντι από τον Πάσπαλια. Κοιτάξτε εδώ. Στην κορφή της ρακέτας και κάνει λάθος πάσα. Κλέβει ο Τόμιτς πολύ έξυπνα. Τρεις Ολυμπιακοί στον εφηδιασμό. Και ο Πάσπαλια που πάει κατευθείαν βέβαια στο καλάθι. Με καλπασμό θα λέγαμε ο Σέρβος. 89-84 στους 5 πόντους η διαφορά. Ο Χίγκινς που δοκιμάζει για 3 πόντους είναι άστοχος. Παλεύει ο Πάσπαλια και παίρνει το rebound. Προσπαθεί εκεί με αντίπαλο το Σμρέκ και πετυχαίνει το παλικαρίσιο καλάθι ο Πάσπαλια. 89-93.